Τι λες, θα συνεχίσουμε ξανά το Grand Theft Auto Vice City Stories. Μαζί σας ο Μίλτος, με όλη την επεξεργασία του παιχνιδιού. Θα αρχίσουμε ξανά από εκεί που είχαμε τελειώσει. Που είχαμε κάνει τη δεύτερη πίστα μάλλον. Και τώρα θα κάνουμε την τρίτη. Το βίντεο μας δυστυχώς θα διαρκήσει λίγα λεπτά, γιατί χωρίς subscribe και view και αυτά, δεν θα μπορώ να κάνω βίντεο μεγάλης διάρκειας. Εσείς, άμα θέλετε για το PlayStation 2 ή για τον υπολογιστή, μπορείτε να μου λέτε κάτω στην επιφάνεια εργασίας για το YouTube τι βίντεο μπορώ να ανεβάσω, άμα θέλετε. Ή στα σχόλια δηλαδή, να μου λέτε, Μίλτο, θέλω να μου κάνεις αυτό το βίντεο με αυτό το παιχνίδι. Θα διαφημίσω πολλά παιχνίδια, θα βλέπετε μάνα. Και ό,τι γίνεται το καλύτερο. Να είμαστε. Ημέρα. Επιτέλους. Λοιπόν, σκέφτηκα κάτι. Εφόσον οι στρατιώτες έχουν τα όπλα, και εγώ έχω με οπλάκι, θα πάω να σκοτώσω για να πάρω όπλα. Αυτό δηλαδή, ένα όπλο, μας κάνει. Με λίγα λόγια πήραμε ένα όπλο τώρα. Θα πάμε στον αντιζηταματάρχη, θα πάρουμε την αποστολή. Και θα προσπαθώ να παίζω όσο και το καλύτερο είναι δυνατόν, ώστε να περάσουμε πιο γρήγορα τις πίστες και να δουλειώνουμε, να σας δείχνω πώς είναι η κανονική κόσμη. Υπάρχουν πάρα πολλές πίστες όπως λέγαμε και στο πρώτο βιντεάκι. Είναι δύσκολες, αλλά και εξίσου εύκολες. Τέλος που νομίζω το πολύ λόγο, αρχίζουμε. Πιο σημαντικό στο παιχνίδι είναι να έχεις υπομονή. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, άνθρωποι διάφοροι υπομονή δεν έχουν. Ας πούμε, ο αδερφός μου θέλει να κάνει αυτό, θα το κάνει. Δεν επιμένει μέχρι τα όρια. Μερικές φορές είναι δύσκολο το μάτι, αλλά τέλος πάντων. Τελικά παίζουν μπάδικα. Δεν είμαι γραφτής για αυτό το παιχνίδι. Συγγνώμη λίγο να κατεβάσω. Να χαμηλώσω λίγο τα πράγματα γιατί. Ώστε να ακούγαμε κι εγώ. Διότι. Δεν ακούμε. Ότι ενημερώνουμε. Θα προσπαθήσω. Κάνοντας αυτή την πίστα. Θα προσπαθήσω. Να τελειώνουμε. Ώστε να πάμε κατευθείαν στο σπίτι. Μόλις φτάσουμε στο σπίτι για αυτά, τότε αρχίζει το παιχνίδι. Το παιχνίδι τότε θα αρχίσει. Τώρα εγώ για κάποιο λόγο κάνω συνάρτησες στις απολογίες. Τέλος πάντων. Να φυλά, όπα. Συγγνώμη που τη σταμάτησα, αλλά υπήρξε τεχνικό πρόβλημα. Μετά πρέπει να βρω τρόπο πώς θα φύγω. Α, ορίστε, έφυγα. Ελά. Μάλλον σχεδόν έχω φύγει. Δεν είναι και γρήγορη η μηχανή. Μου πει να λύσει. Οκ. Δεν λογικά πρέπει να πάμε στο σπίτι μου τώρα, στο μελλοντικό σπίτι, για να πάρουμε ένα maximum. Το παιχνίδι στο προτείνω να το φύλαξα, είναι ωραίο, είναι εντάξει την πραγματική ζωή, αλλά τη ζωή εντάξει μπορείς να κάνεις πιο πολλά. Εδώ είναι κάτι σαν να προσπαθεί να διαβιώσεις. Άμα λάθος, τελικά είναι... Από εκεί που δεν είχαμε σταματήσει, που είχα
να με έχει πει αστυνομία για πρώτη φορά. Άλλο δεν έχει. Γρήγορα, γρήγορα. Θα το κάνουμε. Και πάμε. Εν τω μεταξύ, αναρωτιέμαι τι πρέπει να δούμε μαμά της ενώ με τα πόδια. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πεθαίνω. Πάντως έχω κι εγώ μια ωραία τάση για οδήγηση. Το πιστεύω ακόμα, ρε παιδιά. Το πιστεύω. Κι όμως πάει πολύ λίγο, δεν το πιστεύω. Όσο πιο γρήγορα μπορώ να κάνω τα πράγματα να τελειώνω. Με το νέο μου όπλο. What the fuck is this? Γρήγορα, γρήγορα. Για να φεύγουμε. Και τώρα άντε για αυτή την πίσω. Μπες μέσα. Πόσο τέλος πάντων, να μην μιλά πολλά. Ξανά, το παιχνίδι τα σπάει. Είναι κάτι σαν να... πάμε... Φανταστείτε σαν το Sims. Αλλά στο Sims αγοράζεις σκυλιά, γαρτιά, πεταλούδες και αυτά. Αλλά εντάξει, προσπαθείς να διαβιώσεις. Δηλαδή είναι κάτι σαν τα μαφία, στο οποίο προσπαθείς να διαβιώσεις. Δηλαδή να κάνεις αυτό που σου λένε για να σωθείς. Πάρτε το έτσι. Αν και υπάρχει πάρα πολύ βία. Τέλος πάντων. Μη μου κάνεις τέτοια! Από ό,τι πρέπει να κάνω, πρέπει να τελειώσω αυτή την αποστολή γρήγορα για να πω στην άλλη και μετά να φύγω από το στρατό κατευθείαν για να σας δείξω πώς θα είμαστε. Θα βγάζει κάτι γράμματα τα οποία δεν είναι αποστολές. Θα τα ταράσω λοιπόν, σου χάρη. Να σου το πω έτσι. Τα γράμματα θα είναι κύριοι όροι για την αποστολή. Πρέπει να πηγαίνουμε γρήγορα. Γιατί δεν μας βλέπω να το καταλαβαίνουμε. Έλα, βγες όπως θα λέω, στην τελευταία. Θα σου πατήσω τώρα όλες για πάρα όπλο. Give me a gun! Να σκάταζα. Με φωνιάς! Με μαύρο ποινικό θα πάω στη φυλακή τώρα, το βλέπω εγώ. Στα κελί 33. Είχα στον κοριδάλο. Και από ό,τι ακούω σε ένα λεπτό θα πρέπει να κάνω την πίστα, όλοι. Άντε καλή μου, θα μην τρέχω λίγο. Α, μην, τόσοστα! Έλα, τρέχα! Τρέχα! Μπορεί να μας οδηγεί. Επίσης, το Σαββατοκύριακο μπορεί να γυρίσω για το επόμενο walkthrough part 2 του Minecraft. Δηλαδή εκεί που το είχα αφήσει, που είχα βρει, που θα κάνω το σπίτι μου. Θα το συνεχίσω. Επίσης, θα σας δείχνω διάφορα μυστικά, τα οποία θα μπορούν να σημειώσετε
Εσείς παίρνετε το παιχνίδι. Θα μπορέσω να σας λέω τα μυστικά τους από τα βίντεο για να ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε. Αυτό το σπίτι εκεί πέρα που λέει θα χτιστεί, δεν θα χτιστεί έτσι τελειώς. Τόσο νομίζω δεν σας τα λέω όλα, γιατί εντάξει, δεν είναι και ώρα να τα λες. Άντε γρήγορα πρέπει να τα κάνω. Τέλειωνε γρήγορα, άντε. Μέχρι εγώ τώρα, ίσως να μπορώ να κάνω το πολύ μέχρι 11 λεπτά. Την πάτησα! Έλα, σκοτωθήκες! Δεν σκοτώθηκε! Φύγες, κουφίδε εγώ. Λοιπόν, τώρα θα δείτε τον κόσμο που είναι εγώ μέσα μου. Τα κολονάκια μου μέσα! Ραγά, ραγά, μπορείς, έλα, 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 ραγά. Ναι, μπράβο, να σου πιάσεις αστυνομία τώρα. Όχι, για να σου πιάσεις. Πάμε, έλα, τρέχα. Θα προλάβω, έλα, θα προλάβω, θα προλάβω, θα προλάβω, θα προλάβω, θα προλάβω, θα προλάβω, θα προλάβω. Μπράβο. Επέκει γρήγορα, άπιστε! Θα πρέπει να τα κάνω όλα γρήγορα. Και μην κάνω βλακίες. Μην το κοντρόλ ακούω ότι δεν έχω πολύ χρόνο. Και αυτό είναι κάπως το ροδινηρό. Τρέχα! Εμένα μου αρέσει το κολλήνο. Θα πάρω το κολλήνο να μοιάζει. Take it easy, muscles. I've got a delicate disposition. Τώρα τρέχω. Στρατό, στρατό. Και να πηγαίνουμε και αργά! Μην πρέπει να πάμε αργά. Μην πάμε γρήγορα. Τι να πειράξει. Να σου αναλύσει, τι να πειράξει. Τι πειράξει. Ναι, ναι, θα σε πάω, θα σε πάω, εντάξει. Επίσης, τα βιντεάκια που θα κάνω, εκτός από τα ελληνικά, θα τα γυρίσω και στα αγγλικά. Θα ξαναγυρίσω την αρχή μπορεί και να τα λέω στα αγγλικά. Έτσι ώστε να καταλαβαίνουν και οι ξένοι που βλέπουν διάφορα βιντεάκια. Δηλαδή, γιατί όλοι ξένα βιντεάκια βλέπουν. Στους περισσότερους ανθρώπους που ξέρω βλέπουν όλοι ξένα. Εντάξει, είμαι και ένας διάσημος όμως, δεν ξέρω πολλούς, αλλά εντάξει, ξέρω YouTubers, οι οποίοι είναι, με το λέεις, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν πολύ τα ελληνικά. Θα πρέπει να τα γυρίσω εγώ στα αγγλικά, ώστε να μπορούν να καταλάβουν και αυτοί τι ρόλο παίζει αυτό το παιχνίδι. Τι πω να μπορώ τώρα. Εντάξει, θα πρέπει να ρωτήσω το κοντρόλ πόσο χρόνο έχω ακόμα. Δυστυχώς, μάλλον δεν έχω. Το έχουμε δει τώρα. Βρείτε μου μέρος να πάω! Δεν θα κάνω save μόλις την πρώτη να την κάνω αποστολή. Θα πάω να κάνω save, αλλά δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε στο save, γιατί δυστυχώς τελειώσει το βιντεάκι εδώ που να είναι. Και επιτέλους φτάσαμε! Λοιπόν, καταρχήν να σας ευχαριστήσω που θα δείτε το βιντεάκι και μην ξεχάσετε να μου κάνετε subscribe και like, ναι, και views. Ευχαριστώ μέχρι τότε. Καλή συνέχεια.